Σε παράνομη χαρτοπεκτική λέσχη μετατράπηκε τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο ένα τουριστικό γραφείο της πόλης, με τον ιδιοκτήτη του μάλιστα να είχε φροντίσει έγκαιρα να καλύψει όλες τις τζαμαρίες του καταστήματός του με χαρτιά, ώστε η θέα στο εσωτερικό να μην είναι ορατή από τους διερχόμενους. Το κατάστημα που ήταν κλειστό όσο όφιλε λόγω lockdown, δύσκολα θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο, όμως παρόλα αυτά, άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, κατάφεραν και ξετρύπωσαν 6 συνολικά ρεθυμιώτες, οι οποίοι και συνελήφθησαν πάνω από την πράσινη τσόχα. Στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα 7 συνολικά ρεθυμιώτες, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά την αγάπη τους για τον τζόγο. Ανάμεσα στις κατηγορίες με τις οποίες παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη είναι και για την καταπάτηση των υγειονομικών πρωτοκόλων που αφορούν στην προστασία από τον κορονοϊό. Δεν το ήξερα προσωπικά, αλλά πολλοί το κάνουν δυστυχώς αυτό. Λέσχες και μαζόξεις χωρίς να προσέχουν για τον COVID. Οπότε θεωρώ ότι ήταν λογικό και σωστό που έγιναν. Που έπεσαν αυτά τα πρόστιμα. Στην έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν σχεδόν 3.000 ευρώ, τα οποία προέρχονταν από την χαρτοπεξία, καθώς και 2 τράπουλες. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος καλείται επίσης να πληρώσει και 3.000 ευρώ πρόστιμο, επειδή έσπασε το lockdown, ενώ βροχή έπεσαν και τα 300 και για τους υπόλοιπους 6 συλληφθέντες, καθώς δεν φορούσαν προστατευτικές μάσκες, ενώ δεν είχαν στείλει και σχετικό SMS που να δικαιολογεί τη μετακίνησή τους στα ξημερώματα. Το θέμα πάντως των άσκοπων μετακινήσεων των πολιτών εν μέσω καραντίνας έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια σε μεγάλη μερίδα πολιτών. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό που δεν προσέχουμε, δηλαδή είναι η δεύτερη φορά που έχουμε κρούσματα και πολύ περισσότερα από την πρώτη φορά. Και ήλπιζα ότι όλοι οι άνθρωποι θα το σκεφτόμασταν και για τους εαυτούς μας αλλά και για όλους τους υπόλοιπους να προσέχουμε για να μην χειροτρέψει, η κατάσταση, ναι. Βλέπω ότι η κίνηση είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή σε σύγκριση με την πρώτη καραντίνα. Ίσως έχει ξεθαρέψει, έχουν βγει. Σας οδηγεί στο συμπέρασμα, δηλαδή, ότι ο κόσμος, μάλλον αυτό που είπατε, ξεθάρεψε και βγαίνει έξω. Ναι. Δεν φοβούνται. Σου λένε εντάξει, θα πάρω ένα χαρτί, θα βγω, θα κάνω μάλλον τη βόλτα μου, γιατί βλέπω τα μαγαζιά και είναι κλειστά, δεν εξυπηρετούνται πλέον πέρα από τα ιντερνετικά, να το πούμε έτσι.